Η Αθήνα τη νύχτα είναι μια μαγική πόλη. Για τους πιο έτσι φαντασιόπληκτους όπως εγώ, μπορεί να περιέχει και μυθικά πλάσματα όπως οι βρικόλακες. Αν έχετε κανένα, θέλετε κανένα γκέστ, κανένα βρικολακάκι, εγώ είμαι εδώ να ξέρεις. Γεια σας, είμαι ο Ζήσης Ρούμπος και είμαι ηθοποιός. Όλος ο ρομαντισμός της Αθήνας σε μια εικόνα. Ξεκίνησα με το θέατρο από σποντά, γιατί όπως έχω πει πάμπολες φορές πριν το θέατρο ήθελα να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Οπότε έδωσα 5 συνεχόμενα έτη, 5 συνεχόμενες χρονιές στην Καλών Τεχνών, όπου με τεράστια αποτυχία δεν μπήκα. Και την τελευταία φορά συμμετείχα σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση, όπου ερωτεύτηκα το είδος, ανέβηκα πάνω σκηνή και μαγεύτηκα. Και έτσι ξεκίνησα την πορεία μου στο θέατρο με τη δραματική σχολή Βεάκη, στην οποία πήγα και από τότε δεν έχω σταματήσει να δουλεύω ευτυχώς ποτέ. Από τότε. Πόσα γυρίσματα πιστεύετε ότι έχουν γίνει εδώ? Πείτε έναν αριθμό. 127, πιστεύετε? Χιλιάδες. Το μόνο κοινό που έχει τηλεόραση με το θέατρο είναι ότι έχουν να κάνουν με την υποκριτική. Είναι τελείως διαφορετικά είδη. Ακόμα και ο τρόπος που παίζεις μπροστά από την κάμερα είναι διαφορετικός από το πώς παίζεις το θέατρο. Εάν με ρωτάς ποιο προτιμώ, νομίζω ότι θα πω το θέατρο, κυρίως λόγω της ζωντανής επαφής με τον κόσμο. Και στο stand-up και στο θέατρο, στον αυτοσχεδιασμό, το feedback του κόσμου, το κοινό, το χειροκρότημα είναι κάτι που δεν έχεις ούτε στον κινηματογράφο ούτε στην τηλεόραση. Αυτό που μου λείπει και νομίζω ότι λείπει και από τη χώρα είναι να βρεθεί ένας φορέας, μια πλατφόρμα όπου νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν από σενάριο, από σκηνοθεσία, από ηθοποιία. Βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια τους ίδιους και τους ίδιους. Εάν δεν έκανα τη δουλειά που κάνω, μάλλον δεν θα ήμουν στην Αθήνα. Όχι γιατί δεν μ' αρέσει η Αθήνα, αλλά γιατί είναι μια πόλη που οι ρυθμοί της, είτε θέλεις είτε όχι, επηρεάζουν πάρα πολύ τη ζωή σου. Όποτε έχω βρεθεί και έχω μείνει λίγο παραπάνω εκτός Αθηνών στην επαρχία, περνά πολύ καλύτερα. Από την άλλη, η δουλειά μου είναι μια δουλειά που βρίσκεται στην Αθήνα. Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, όλα ξεκινάνε δυστυχώς ή ευτυχώς από την Αθήνα. Οπότε είμαι εντός εισαγωγικών αναγκασμένος να εργάζομαι και να συνεχίζω να μένω εδώ. Ελπίζω να αλλάξει αυτό, να υπάρξει άνοιγμα και εκτός Αθηνών, έτσι ώστε να απορροφηθεί ανθρώπινο δυναμικό για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στο θέατρο, στην τηλεόραση, σε κανάλια ίσως. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στα Βρυλήσια, όταν τα Βρυλήσια ήταν ακόμα βοσκοτόπια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί κάποιες γειτονιές, κάποιες γωνιές στην Αθήνα, όπου μαζεύεται κόσμος του θέατρου, έχουν μαζευτεί θέατρα, έχουν ανοίξει θέατρα πολλά και αυτές οι γειτονιές μου αρέσουν πάρα πολύ. Γειτονιές όπου δεν περνάνε μηχανάκια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη πόλη, με τις εξαιρέσεις βέβαια, αλλά αυτό. Ας πούμε αυτό που μπορεί να πει φινάλι, ξέρω εγώ.